έχουμε μία καταστροφή περίπου στο 95%. Οι καταστροφές σε καλλιέργειες δεν σταματούν. Τα προβλήματα είναι αλλεπάλληλα με τους αγρότες να είναι με δεμένα χέρια, αφού ήρθαν αντιμέτωποι με μια πολύ δύσκολη και αναπάντεχη κατάσταση. Ο παγετός αυτή τη φορά χτύπησε καλλιέργειες Βερίκοκου στις αρχαίες Κλεονές Νεμαίας. Έγινε η αναγγελία, λίγη 26 Τετάρτου. Τώρα περιμένουμε πότε θα μας ειδοποιήσουν να βγουν τα κλιμάκια έξω να ελέγξουν τις ζημιές μας. Οι ζημιές εξαπλώθηκαν και στις αμπελοκαλλιέργειες, συγκεκριμένα στο κεφαλάρι αρχαίων Κλεονών Κορινθίας. Οι καλλιεργητές μετρούν τις πληγές τους. Ζημιά έχει προκληθεί και στο κεφάλαιο, με τους αγρότες να μην μπορούν να προετοιμάσουν τις καλλιέργειές τους για την επόμενη χρονιά. Εδώ είναι ολόκληρο καμένο, ναι, το κλίμα, βλέπουμε. Ναι. Αυτό είναι 100%. Το δίπλα τώρα μπορεί να είναι 70, το από εκεί να είναι 60, το από εκεί είναι 100%. Εδώ βλέπουμε μια ζημιά, η οποία είναι. Τα πρώτα ό,τι είχε πετάξει το χτήμα, είχε προλάβει να πετάξει, είναι όλοι οι πρωτολάτες εδώ πέρα, τα οποία είχαν και τα σταφύλια. Πριν λίγες ημέρες στο Σπαθοβούνι βρέθηκε μαζί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Επενδύσεων Σπύλιος Λιβανός. Τόνισε πως οι αγρότες θα ενισχυθούν με έκτακτες αποζημιώσεις. Τον επόμενο μήνα που θα έχουν καρπίσει τα δέντρα μας και εδώ και στη Βόρεια Ελλάδα, θα γίνει αποτίμηση, οι αναγγελίες θα προχωρήσουν και στο πλαίσιο αυτό θα κοιτάξουμε να στηρίξουμε όποιον είχε και όποια επίπτωση είχε στο εισόδημά του και στη σοδειά του και στο εισόδημά του. Με βάση το χρονοδιάγραμμα και τις τεχνικές διαδικασίες που προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΛΓΑ, θα προχωρήσουν οι αποζημιώσεις των αγροτών από τον καταστροφικό παγετό της 9ης και της 10ης Απριλίου, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός.